Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θεκλά Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Σήμερα έχουμε μια δύσκολη ιστορία. Η ιστορία ενός αγοριού έχω γράψει στον τίτλο. Θα του δώσω όμως ένα όνομα, όχι το πραγματικό του όνομα, ένα ψευδώνυμο, για να τον νιώσουμε πιο αληθινό και πραγματικό. Θα τον πω Αντώνη. Σήμερα θα σας πω την ιστορία του Αντώνη. Όπως μου την έχει γράψει. Αγαπητή Θέκλα, ελπίζω να είστε καλά. Ονομάζομαι Αντώνης και είμαι 27 ετών. Παρακολουθώ τη δουλειά σας εδώ και καιρό και εκτιμώ βαθιά τον τρόπο που μοιράζεστε βιώματα των ανθρώπων και προσφέρετε μια συμπονετική επαγγελματική ματιά. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα δικό μου βίωμα, καθώς αντιλαμβάνομαι πως έπαιξε ρόλο στο πώς αντιλαμβάνομαι τις σχέσεις και τη ζωή μέχρι τώρα. Ελπίζω οι σκέψεις σας και η ματιά σας να βοηθήσουν εμένα και τους ακροατές σας να κατανοήσουμε καλύτερα τα τραύματα μας και ακόμα να πάρω καινούργια πράγματα στη θεραπεία μου. Αγάπη μου εσύ. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν νεαρά παιδιά κάνουν ψυχοθεραπεία και όταν αντιλαμβάνονται το ρόλο αυτού του καναλιού και το ρόλο αυτών του βίντεο, που είναι να μοιραστούμε κάποιες σκέψεις, μια ψυχολογική, ψυχοεκπαιδευτική ματιά και να πάρουμε κάποια πράγματα στη θεραπεία μας. Οι περισσότεροι από εμάς χρειαζόμαστε να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Και το να κάνουμε ψυχοθεραπεία είναι ένα δώρο που είναι καλή ιδέα να δίνουμε στον εαυτό μας. Πάμε να δούμε τώρα την ιστορία του Αντώνη. Είπαμε, το Αντώνης είναι ψευδώνυμο. Μεγάλωσα σε νησί και συγκεκριμένα σε ένα αρκετά μικρό χωριό. Το σπίτι μου ήταν δίπλα από το σπίτι του θείου μου και οι οικογένειες μας είχαν στενή σχέση. Ο ξάδερφος μου, γιος του αδερφού του πατέρα μου, έχει κάποια μορφής αναπηρία. Συγκεκριμένα φαινόταν λες και το μυαλό του ήταν κολλημένο σε μικρότερη ηλικία. Κάποια αναπτυξιακή διαταραχή, ίσως, δεν ξέρω, τώρα να δούμε. Παρόλα αυτά ήταν έξυπνος όταν το συνέφερε και αργότερα συνειδητοποίησα ότι αυτή του η κατάσταση το βοήθησε να αποφύγει τις συνέπειες των πράξεων του. Μάλιστα, άρα λες έχει κάποιας μορφής αναπηρία. Υποθέτω ότι δεν είναι διαγνωσμένος, ότι δεν έχει πάει από παιδί σε έναν παιδοψυχίατρο ή έναν εξελιχτικό ψυχολόγο να του κάνει κάποια διάγνωση τι έχει, αν έχει κάποια αναπτυξιακή διαταραχή ή οποιοδήποτε άλλο μαθησιακό πρόβλημα ή αν έχει κάτι. Ήταν δηλαδή, φαινόταν λες και το μυαλό του ήταν κολλημένο σε μικρότερη ηλικία. Όταν ήμουν 5 ετών, δυστυχώς, βίωσα σεξουαλική παρενόχληση από αυτόν τον ξάδερφο, ο οποίος τότε ήταν πάνω από 20 ετών. Είναι δύσκολο να θυμηθώ λεπτομέρειες, αλλά θυμάμαι να νιώθω μπερδεμένος και άβολα, χωρίς να μπορώ να κατανοήσω πλήρως τι συνέβαινε. Η κατάσταση συνεχίστηκε μέχρι που μια μέρα η μητέρα μου τυχαία μπήκε στο δωμάτιο που με είχε πάει και είδε ακριβώς τι συνέβαινε. Άρα η μάνα σου έγινε μάρτυρας της σεξουαλικής παρενόχλησης που λάμβανε χώρα από τον ξάδελφο, ο οποίος ήταν άνω των 20 ετών και εσύ ήσουν 5. Το μόνο που θυμάμαι από εκείνη τη στιγμή είναι τη μητέρα μου να φωνάζει τσακωμούς, τσιρίδες και το χάος που ακολούθησε, αλλά πέρα από αυτό η μνήμη μου είναι θολή. Περισσότερο έχουν χαραχτεί οι ήχοι και όχι οι εικόνες. Σίγουρα βρισκόσουν σε τρομερό συναισθηματικό σοκ. Σίγουρα ήταν κάτι πολύ δύσκολο για σένα. Όταν ένα παιδάκι 5 χρονών δέχεται σεξουαλική παρενόχληση, δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό που δέχεται.
δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Καλά, καλά εννοώ, ρεαλιστικά γράφεις ότι ένιωθες μπερδεμένος και άβολα και ότι δεν μπορούσες να καταλάβεις τι συνέβαινε. Όταν ένα παιδάκι δέχεται σεξουαλική παρενόχληση, νιώθει μπερδεμένο, νιώθει άβολα, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό που συμβαίνει, γιατί είναι 5 ετών. Δεν έχει την εγκεφαλική ανάπτυξη για να μπορέσει να συλλάβει τι είναι αυτό που συμβαίνει και ότι είναι λάθος. Άρα αυτό συνεχιζόταν, σε έπαιρνε σε ένα χώρο εκεί, σας έπιασε η μάνα σου, η οποία μπήκε τυχαία σε εκείνο το χώρο, είδε ακριβώς η μάνα σου τι συνέβαινε και μετά θυμάσαι φωνές, τσακωμούς, τσιρίδες, χάος και περισσότερο έχουν χαραχτεί στη μνήμη σου ήχη και όχι οι εικόνες. Έκανε shutdown εκείνη την ώρα. Ίσως έκλεισες και τα μάτια σου από το φόβο και από τον τρόμο. Τι είναι άλλο πράγμα να συμβαίνει η πράξη της σεξουαλικής παρενόχλησης και να νιώθεις μπερδεμένος και άβολα, και είναι άλλο πράγμα να εισβάλλεις το χώρο η μάνα σου να γίνει χαμός και να μείνεις με μια τεράστια απορία. Μετά από εκείνη την ημέρα κανείς δεν μίλησε γι' αυτό. Αγία ελληνική οικογένεια, συμβαίνουν πράγματα και μετά τα αγνοούμε. Δεν μιλούμε γι' αυτά. Δεν με ρώτησαν ποτέ πώς ένιωθα, τι έγινε ακριβώς, αλλά ούτε ζήτησαν τη βοήθεια κάποιου ειδικού. Και μιλάμε τώρα πριν 22 χρόνια. Δεν είναι πριν 40 και πριν 50 χρόνια. Θα έπρεπε να σε πάνε κατευθείαν σε έναν ειδικό. Και αν δεν υπήρχε στην περιοχή σας ειδικός, να σε πάνε στην Αθήνα σε έναν ειδικό. Έπρεπε οπωσδήποτε να σε πάνε. Αντίθετα, προσποιήθηκαν ότι δεν συνέβη ποτέ. Κάπως έτσι δημιουργούνται τα τραύματα, τα οποία είναι βαθιά ριζωμένα στην ψυχή του ανθρώπου και αιμορραγούν. Γιατί με το να αποθήσεις ένα τραύμα δεν το θεραπεύεις το τραύμα. Απλώς θες να αγνοήσεις την ύπαρξή του και τις συνέπειες του στη ζωή σου. Όμως το τραύμα είναι τραύμα και όταν αποθηθεί μπαίνει στο υποσυνείδητο και εκεί αποκτά ζωή από μόνο του. Καθώς μεγάλωνα, αναγκάστηκα να συναναστρέφομαι με αυτόν τον ξάδερφο σαν να μην συνέβη τίποτα, όπως άλλωστε και όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό είναι φοβερή κακοποίηση εκ μέρους των γονέων σου προς εσένα. Φοβερή κακοποίηση. Να σε αναγκάζουν να συναναστρέφεσαι με αυτόν τον ξάδερφο ο οποίος σε παρενοχλούσε σεξουαλικά. Μπορώ να υποθέσω ότι δεν το έπραξε ξανά, αλλά και μόνο που τον έβλεπες απορριθμιζόσουνα και μόνο που τον έβλεπες επανατραυματιζόσουνα. Ο πατέρας μου μάλιστα διατηρούσε μια φιλική σχέση μαζί του, κάτι που τώρα συνειδητοποιώ πόσο τραυματικό και παράξενο είναι. Ναι, είναι ξεβαθιά τραυματικό και εξαιρετικά κακοποιητικό προς εσένα. Εδώ να σημειωθεί πως περισσότερο γελούσε και έκανε πλάκα με αυτόν παρά με εμένα. Σαδιστής ο πατέρας σου. Αυτό είναι σαδισμός προς το γιο. Δηλαδή με αυτόν τον ξάδερφο ο οποίος σε παρενόχλησε σεξουαλικά, να κάθεται να καλαμπουρίζει, να κάθεται να χαζογελάει και να ασχολείται περισσότερο με αυτόν και να σπάει πλάκα παρά με το παιδί του που τα θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης. Δεν ξορκίζονται έτσι δαίμονες. Δεν ξορκίζονται έτσι τα τραύματα με το να κάνουμε πλάκα. Αντιθέτως, εντυπώνονται ακόμη πιο βαθιά στις ψυχές των τραυματισμένων παιδιών. Δεν θέλω καν να χτυπήσω καμπανάκι αυτή τη στιγμή, γιατί νιώθω πένθος διαβάζοντας αυτή την επιστολή. Αυτή η σιωπή από την οικογένειά μου με έκανε να νιώθω ότι έφερα εγώ μέρος της ευθύνης, σαν να έκανα κάτι λάθος και ότι δεν το συζητούσαν μου έκαναν χάρη. Βεβαίως, εννοείται. Όταν δεν συζητούμε ξεκάθαρα με τα παιδιά για τα τραύματα που έχουν βιώσει και όταν δεν δίνουμε την ευθύνη σε αυτόν που του αναλογεί και την αφήνουμε την ευθύνη μόνη της ορφανή, τότε την παίρνει το παιδί.
Προσοχή, γονείς, εδώ θα χτυπήσω καμπανάκι. Προσοχή, γονείς, όταν συμβαίνει κάτι τραυματικό στη ζωή των παιδιών μας, μιλάμε γι' αυτό και ονομάζουμε το θήτη. Κατονομάζουμε το θήτη και αποδίδουμε την ευθύνη εκεί όπου ανήκει. Ως παιδί, εσωτερήκευσα την πεποίθηση ότι δεν πρέπει να μιλάω για ό,τι με πληγώνει ή με κάνει να νιώθω άβολα. Και εσύ και πάρα πολλοί άνθρωποι στην κοινωνία μας, κυρίως άνδρες, έχουν εσωτερικεύσει αυτή την προβληματική πεποίθηση, έχουν εσωτερικεύσει αυτή τη φόρμουλα η οποία οδηγεί σε πολύ μπερδεμένη εσωτερική ζωή και σε πολλά ψυχοσυναισθηματικά ζητήματα. Ως παιδί εσωτερήκευσα την πεποίθηση ότι δεν πρέπει να μιλάω για ό,τι με πληγώνει ή με κάνει να νιώθω άβολα. Αυτό επηρέασε βαθιά το πώς εκφράζομαι στις σχέσεις μου και πώς θέτω όρια για πολλά χρόνια. Έτσι πάει. Εάν πιστέψεις ότι δεν πρέπει να μιλάς για ό,τι σε πληγώνει ή σε κάνει να νιώθεις άβολα, αυτό σε κάνει να έχεις τεράστιο πρόβλημα συνδεσιμότητας με τον εαυτό σου και με τους άλλους ανθρώπους. Και έχεις και θέμα οριοθέτησης. Είτε κάνεις πολύ αυστηρή οριοθέτηση, είτε πολύ χαλαρή οριοθέτηση. Ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι δεν πρέπει να μιλάει για ό,τι τον πληγώνει ή τον κάνει να νιώθει άβολα, μπορεί να γίνει είτε εξαιρετικά ανεκτικός και να ανέχεται συνεχή καταπάτηση των ορίων του και να μην μιλάει γι' αυτό, γιατί δεν δικαιούται να μιλάει για ό,τι τον πληγώνει ή τον κάνει να νιώθει άβολα, ή μπορεί να είναι εξαιρετικά αμυντικός στις σχέσεις του, να είναι εξαιρετικά εύθυκτος και να ενοχλείται με πράγματα τα οποία δεν είναι σημαντικά, γιατί δεν δικαιούται να μιλήσει για αυτά τα πράγματα τα οποία πραγματικά τον πληγώνουν και τον κάνουν να νιώσει άβολα, άρα να ζητάει την αιτία του εσωτερικού του χάους έξω και όχι μέσα. Όταν οι άνθρωποι έχουμε τσιριζωμένα μες στο υποσυνείδητο μας ανίποτα τραύματα, ανίποτην τροπή, άβολα συναισθήματα τα οποία πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να τα νιώθουμε ή να μιλάμε για αυτά, τότε αυτά μέσα μας δημιουργούν ένα τεράστιο εσωτερικό μπέρδεμα, ένα τεράστιο εσωτερικό χάος. Οπότε κυκλοφορούμε και έχουμε μέσα μας πάρα πολλά αρνητικά συναισθήματα. Οπότε είτε μπαίνουμε σε σχέσεις όπου γινόμαστε χαλοί να μας πατήσουν και παίρνουμε την ευθύνη για οτιδήποτε συμβαίνει, αφού τόσοι άλλους εμείς είμαστε αυτοί με το εσωτερικό χάος, είτε με την πιο μικρή αφορμή βγάζουμε το θυμό μας, βγάζουμε την οργή μας, βγάζουμε αυτά τα αρνητικά συναισθήματα που νιώθουμε μέσα μας πάνω στον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα μας. Γι' αυτό είπα, ένα πρόσωπο που λειτουργεί έτσι, είτε δεν βάζει καθόλου όρια, είτε έχει εξαιρετικά αυστηρά όρια, είναι εύθυχτος και κάνει τους άλλους να περπατάνε γύρω του σαν να πατάνε πάνω σε αυγοτσούφλα. Είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό, να πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να μιλάμε για ό,τι μας πληγώνει ή μας κάνει να νιώθουμε άβολα, να αποθούμε τα αρνητικά μας συναισθήματα. Αυτό που πρόσθεσε επιπλέον βάρος ήταν η αργότερη συνειδητοποίηση ότι είμαι ομοφιλόφιλος. Αν και πλέον έχω αποδεχτεί και αγκαλιάσει αυτό το κομμάτι του εαυτού μου, τότε ενίσχυσε τα συναισθήματα ντροπής και ενοχής. Το τραυματικό γεγονός στα πέντε μου με έκανε να νιώθω ντροπιασμένος και ένοχος, και όταν άρχισα να καταλαβαίνω τη σεξουαλικότητα μου, αυτά τα συναισθήματα φάνηκαν να επιβεβαιώνονται. Δημιουργήθηκε ένας κύκλος αυτοκατηγορίας, ντροπής και σιωπής που έγινε η κανονικότητα. Εδώ θέλω να τονίσω όσο πιο εμφατικά γίνεται ότι το να δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση ένα μικρό αγόρι από έναν άνδρα ή ένα μεγαλύτερο άνδρας ήταν αυτός πάνω από τα 20, άμα σκεφτείς ότι ήσουν 5 και αυτός 20+, από έναν άνδρα. Το να δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση ένα αγόρι από έναν άνδρα, δεν υπάρχει τρόπος να καταστήσει το αγόρι αυτό ομοφιλόφιλο. Στη μακρόχρονη κλινική μου πείρα έχω συναντήσει άνδρες ετεροφιλόφιλους οι οποίοι δέχθηκαν σεξουαλική παρενόχληση μέχρι και βιασμό από άνδρα όταν ήταν παιδιά,
αλλά αυτό δεν επηρέασε το σεξουαλικό τους, τον ερωτικό τους προσανατολισμό. Ο ερωτικός μας προσανατολισμός, δηλαδή το αν ερωτευόμαστε άτομα του ιδίου φύλου ή άτομα του αντίθετου φύλου, είναι κάτι το οποίο φέρουμε μαζί μας. Δεν είναι κάτι που δημιουργείται λόγω τραυματικών γεγονότων στη ζωή μας. Τραυματικά γεγονότα στη ζωή μας μπορεί να μας κάνουν να δυσκολευτούμε να αποδεχτούμε τον ερωτικό μας προσανατολισμό, ειδικά όταν υπάρχουν και κάποιες λανθασμένες πεποιθήσεις στην κοινωνία ότι αν ένα αγόρι δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση από έναν άνδρα, τότε αυτό το αγόρι θα καταστεί ομοφιλόφιλος. Δεν ισχύει αυτή η πεποίθηση. Είναι εξαιρετικά λανθασμένη. Όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο όταν την χάνει ένα παιδί που δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση, μεγαλώνοντας να αντιληφθεί ότι είναι ομοφιλόφιλος, γιατί θα ενεργοποιηθεί αυτή η πεποίθηση λανθασμένη που έχει η κοινωνία και θα πει μήπως έγινα ομοφιλόφιλος επειδή με παρενόχλησε εκείνος ο άνδρας όταν ήμουν παιδί, μήπως αν εγώ αντιστεκόμουν, που μιλάμε ότι δεν μπορεί ένα παιδί 5 ετών να αντισταθεί, μήπως αν εγώ αντιστεκόμουν δεν θα γινόμουν ομοφιλόφιλος. Οπότε όλες αυτές οι σκέψεις όντως δημιουργούν ένα κύκλο αυτοκατηγορίας, ντροπής και σιωπής. Σας λέω, σας δηλώνω ευθαρσώς ότι έχω συναντήσει αρκετά περιστατικά ετεροφιλόφιλων ανδρών. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό ένας άνδρας, ο οποίος όταν είχε έρθει σε μένα ως θεραπευόμενος ήταν 45 ετών, παντρεμένος με παιδιά, ο οποίος είχε μια μακρόχρονη σχέση αγάπης με τη σύζυγο του, με την οποία ερωτεύτηκε σε νεαρή ηλικία, νομίζω στο πανεπιστήμιο είχα συναντηθεί, ο οποίος ήρθε γιατί είχε ζητήματα κρίσεων πανικού και υπαρξιακού άγχους, ο οποίος σε κάποια φάση μου περιέγραψε όταν προχωρήσαμε στη θεραπεία και ένιωσε ασφάλεια, μου περιέγραψε ότι είχε δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση και μάλιστα από ιερέα σε παιδική ηλικία και ότι το έφερε βαρέως αυτό. Και το συζητήσαμε αυτό το τραύμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έπαιξε ρόλο αυτό στο να γίνει ομοφιλόφιλος. Δηλαδή το παιδί αυτό, μιλάω για το συγκεκριμένο θεραπευόμενο που είχα τότε, γεννήθηκε ετεροφιλόφιλος, παρενοχλήθηκε από άνδρα, αλλά αυτό δεν τον έκανε ομοφιλόφιλο. Το γεγονός ότι δέχθηκες παρενόχληση στην ηλικία των 5 ετών δεν είναι αιτία της ομοφιλοφιλίας σου, είναι δύο ανεξάρτητα ζητήματα. Εάν είχες γεννηθεί ετεροφιλόφιλος, δεν θα γινόσουν ομοφιλόφιλος από την παρενόχληση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε, γιατί το έχω δει κάποιες φορές. Τώρα μου έρχεται μια άλλη ιστορία στο μυαλό, αληθινή ιστορία, ότι υπήρχε ένα πρόσωπο παλιά, πολύ παλιά, προ-20ετίας, υπήρχε μια ομάδα παιδιών τα οποία δέχθηκαν σεξουαλική παρενόχληση από έναν ενήλικα άνδρα. Είχε φτάσει αυτό στη γνώση μου, δηλαδή ήρθαν σε μένα οι γονείς των παιδιών και εγώ τους είπα τη γνώμη ότι έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει καταγγελία, να καταγγελθεί στην αστυνομία αυτός ο άνδρας που παρενόχλησε τα παιδιά τους. Τα παιδιά τότε ήταν ηλικίας 2, 3 και 4 ετών, ήταν αγοράκια. Και δεν θα ξεχάσω έναν πατέρα ο οποίος σηκώθηκε πάνω και μου είπε «Εγώ δεν θα χαλάσω το όνομα του γιού μου και αν εγώ πάω να καταγγείλω ότι ο γιος μου δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση από αυτόν τον άνδρα, τότε θα βγει το όνομα του», μου είπε χαρακτηριστικά, «και θα τον θεωρούν όλοι ομοφιλόφιλο επειδή τον παρενόχλησε ένας άνδρας». Χρειάστηκε να κάνω μεγάλο αγώνα για να πείσω τους γονείς εκείνους ότι έπρεπε να καταγγείλουν τον predator, να καταγγείλουν τον άνδρα αυτόν ο οποίος παρενοχλούσε παιδιά προκειμένου να τιμωρηθεί αλλά και να προστατευθούν και άλλα παιδιά. Και είχα αντιμετωπίσει αυτό το επιχείρημα ότι αν εγώ τον καταγγείλω θα μαθευτεί ότι το παιδί μου είναι θύμα παρενόχλησης από άνδρα, άρα θα θεωρηθεί ότι ο γιος μου είναι σίγουρο ομοφιλόφιλος. Υπάρχουν αυτές οι λαθασμένες πεποιθήσεις. Δεν δικαιολογώ τους γονείς σου που δεν μίλησαν σε σένα, σε κανένα, που δεν έλαβαν μέτρα
για αυτό που συνέβη και δεν τους δικαιολογώ με βάση αυτή την πεποίθηση ότι το έκαναν για να μην νομίζει ο κόσμος ότι είσαι ομοφιλόφιλος σε καμία περίπτωση. Απλώς εξηγώ ότι ναι, υπάρχει αυτή η λαθασμένη πεποίθηση που είναι λάθος. Η λαθασμένη πεποίθηση που είναι λάθος. Δεν ξέρω πόσο μπορώ να τονίσω πόσο λάθος είναι. Είναι άλλο πράγμα να δεχθείς ένα τραύμα και άλλο πράγμα ερωτικός σου προσανατολισμός. Η πλήρης ουσιαστική συνειδητοποίηση του τραυματικού γεγονότος που δέχθηκα στην παιδική μου ηλικία ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια, αφού μετακόμισα από τη γενέτειρα μου στην πρωτεύουσα μιας άλλης χώρας. Μπράβο γε μου, καλά έκανες και φύγες. Το να βρίσκομαι μακριά από την οικογένεια και το περιβάλλον όπου συνέβησαν όλα μου έδωσε την καθαρότητα να σκεφτώ τι πραγματικά συνέβη. Η θεραπεία, η αυτοπαρατήρηση και η απόσταση με βοήθησαν να ονομάσω επιτέλους την εμπειρία όπως της αξίζει. Βιασμός. Πρόσφατα έμαθα επίσης ότι ο ξάδερφος μου έβλαψε τουλάχιστον άλλα δύο παιδιά που γνωρίζω, κάτι που βάθινε το αίσθημα θυμού και θλίψης, βεβαίως. Εάν μένουν αυτοί οι άνθρωποι ασταμάτητοι, αν μένουν ατιμόρυτοι, θα βλάψουν και άλλα θύματα. Και δεν έφταιγες εσύ για αυτό που έβλαψε και άλλα θύματα, οι γονείς σου έφταιγαν, που το είδαν και δεν έκαναν τίποτα. Πρόσφατα, πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια, το έφερα στη συζήτηση με τη μητέρα μου. Όλα ξεκίνησαν όταν της είπα ότι τη συγχωρώ εκείνη και τον πατέρα μου για το πώς μας μεγάλωσαν εμένα και τα αδέρφια μου. Αλλά η αντίδρασή της με σόκαρε. Αρνήθηκε ότι υπάρχει κάτι για να τη συγχωρήσω, επιμένοντας ότι μου παρήχαν ό,τι χρειαζόμουν. Μάλιστα, οι τέλειοι γονείς. Για ποιο πράγμα να με συγχωρήσεις? Ό,τι χρειαζόσουν να σου παρέχω, σου το παρήχα. Όταν της απάντησα, σαν συγχωρώ για το ότι με παρενοχλήσαν και δεν κάνατε τίποτα γι' αυτό, έμεινε άφωνη. Ευτυχώς η συνέχεια ήταν, πήγε καλά, με αυτή να με αγκαλιάζει και να με ακούει για το πώς νιώθω τώρα. Αυτό με έκανε να καταλάβω πως αυτό το γεγονός πρέπει να αναγνωριστεί και να υποθεί ανοιχτά. Η σκέψη του εαυτού μου στην παιδική μου ηλικία μου γεμίζει την καρδιά μου με τεράστια θλίψη. Όταν φαντάζομαι τι μπορεί να περνούσε από το παιδικό μου μυαλό εκείνη την εποχή, απλώς κλαίω. Πλέον νιώθω ότι ο καλύτερος τρόπος να βοηθήσω αυτό το παιδί είναι να πω την αλήθεια, να αποδώσω ευθύνες εκεί που ανήκουν και να διασφαλίσω ότι η φωνή του θα ακουστεί. Θέλω να σου πω ότι είσαι υπερβολικά ανεχτικός με τη μάνα σου και ότι εκεί που γράφεις ευτυχώς η συνέχεια ήταν πήγε καλά με αυτή να με αγκαλιάζει και να με ακούει για το πώς νιώθω τώρα, αυτό δεν την δικαιολογεί, ούτε είναι αναγνώριση ευθύνης. Είσαι υπερβολικά επίοικης με τη μάνα σου. Είναι τερατώδες αυτό που έκανε η μάνα σου. Είναι τερατώδες όταν ήταν αυτή η ίδια που σας έπιασε, αυτή η ίδια να μην κάνει κάτι και αυτή η ίδια να σου λέει τώρα στα 27 σου ότι δεν έχω κάτι για το οποίο να με συγχωρέσεις και όταν της το λες να σε αγκαλιάζει και να σε ακούει για το πώς νιώθεις τώρα, όχι να έχει συντριβή, όχι να γονατίσεις τα πόδια σου και να σε παρακαλάει να τη συγχωρέσεις που δεν σε προστάτευσε. Πήγε καλά η συνέχεια με το να σε αγκαλιάζει και να σε ακούει για το πώς νιώθεις τώρα? Δεν είναι καλό, δεν είναι καλό αυτό. Πάλι είναι μια υποβάθμιση της εμπειρίας σου αυτή. Πάλι είναι, δηλαδή έμεινε ασυζήτητο το ότι γιατί κόρη μου, γιατί μάνα μου μπήκε σε εκείνο το δωμάτιο και είδες να κακοποιούμε. Και αντί να με πιάσεις, να με πάρεις σε γιατρό, να με πάρεις σε παιδοψυχίατρο, σε παιδοψυχολόγο, να τον καταγγείλετε αυτόν.
Θα κόψουμε κάθε σχέση ως οικογένεια με αυτόν τον άνθρωπο. Εξακολουθήσατε να τον έχετε μέσα στο περιβάλλον μας. Αυτός κακοποίησε και άλλα παιδιά μετά και τώρα με αγκαλιάζεις. Και με ακούς για το πώς νιώθω τώρα. Απαράδεκτη η μάνα σου. Φαίνεται όταν της είπες σας συγχωρώ για το ότι με παρενοχλήσαν και δεν κάνετε τίποτα γι' αυτό έμεινε άφωνη, σου λέει ούψ, μας πιάσανε, το θυμάται αυτός. Εμείς κάναμε τα πάντα για να το ξεχάσει, ούψ τώρα το θυμάται, ας το βοηθήσουμε να το ξαναξεχάσει με το να τον αγκαλιάσουμε και να τον ακούσουμε πως νιώθει τώρα. That's not enough, αυτό δεν είναι αρκετό. Και δεν ξέρω αν το να έχει σχέσεις με αυτή τη μάνα σε βοηθάει. Το να σας γράφω είναι ένα βήμα προς την αναγνώριση του βιώματός μου και την προσφορά της φροντίδας και της αναγνώρισης που εκείνο το παιδί άξιζε. Η δουλειά σας υπήρξε πηγή δύναμης για μένα και θα εκτιμούσα βαθιά την οπτική σας για όσα μοιράστηκα. Σας ευχαριστώ που αφιερώσατε χρόνο να το διαβάσετε. Με εκτίμηση Αντώνης. Είπαμε ότι το Αντώνης είναι ένα ψευδόνυμο. Λοιπόν, γεια μου. Εστιάσου στη θεραπεία σου, πάρε στη θεραπεία σου την άποψη που έχω ότι αυτό που έκανε η μάνα σου δεν είναι αρκετό, it's not good enough, ότι χρειάζεται να σπάσεις αυγά με τη μάνα σου, δηλαδή χρειάζεται να τη θέσεις πρώτων ευθυνών της και να τη ρωτήσεις ξεκάθαρα γιατί δεν έκανες κάτι, γιατί δεν με προστάτευσες, γιατί δεν κατήγγειλες αυτό το παιδί. Γιατί εσύ και ο πατέρας μου, αντί να με προστατεύσετε από τη συνεχή επαφή μαζί του, τον είχατε στο περιβάλλον μου? Γιατί δεν προστατεύσατε και εμένα και άλλα παιδιά τα οποία ακολούθησαν? Και να μην δεχθείς να σου χαϊδεύει την πληγή μετά να σου λέει έλα παιδί μου να σε πάρω αγκαλιά και πες μου πώς νιώθεις. Δεν μου φαίνεται η μητέρα σου να έχει αντιληφθεί τη ζημιά που έχει κάνει σε σένα. Και δεν μου φαίνεται να είναι σε θέση να προστατεύσει και άλλα παιδιά από την οικογένεια, γιατί μπορεί να υπάρχουν και εγγόνια τώρα, δεν ξέρω, και άλλα παιδιά. Το μικρό παιδί μέσα σου έχει ανάγκη να δικαιωθεί, όχι να έρθει κάποιος να το σουμαλίσει που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο, να το χαϊδέψει επιφανειακά και να του πει όλα καλά, όλα καλά, ενώ δεν είναι όλα καλά. Πρόσεξε πάρα πολύ, γιατί έχω συναντήσει πολλά παιδιά τα οποία είναι βαθιά τραυματισμένα από τους γονείς τους, τα οποία νομίζουν ότι έχουν ξεμπροστιάσει τους γονείς τους και ότι έχουν επιλύσει τα προβλήματα, αλλά στην ουσία έχουν μιλήσει για αυτά που νιώθουν. Οι γονείς τους δεν τους έχουν πει καν συγγνώμη, τους δείχνουν τώρα μια συμπάθεια προκειμένου να ξεχαστεί, να ξεχαστούν τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει εναντίον τους, γιατί πρόκειται για έγκλημα να συμβεί κάτι τέτοιο στο παιδί σου και να μην το προστατεύσεις και να μην φροντίσεις να τιμωρηθεί ο ένοχος και μετά να χαριεντίζεσαι και με τον ένοχο. Έγκλημα είναι αυτό. Οι γονείς τους δεν μετανιώνουν, δεν ζητούν ταπεινά συγγνώμη, δεν μετανοούν, δεν κάνουν πράγματα ουσιαστικά που να δείχνουν ότι έχουν αλλάξει σε σχέση με αυτό και μιλάνε σαν να μην συνέβη και τίποτε και όλα καλά και έλα να σου δώσουμε μια αγκαλιά και ένα φιλί και όλα καλά. Δεν είναι έτσι που λύνονται τα προβλήματα, δεν είναι έτσι που θεραπεύονται τα τραύματα. Πάρε αυτό στη θεραπεία σου. Ότι η αντίδραση της μάνας σου ήταν εξαιρετικά επιφανειακή και καθησυχαστική για κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να έχουμε καθησυχασμό, χρειάζεται να έχουμε δράση και επίλυση του προβλήματος και ουσιαστική διαχείριση του τραύματος. Στέλνω την αγάπη μου, στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Εάν αυτό το βίντεο το παρακολουθείτε άνθρωποι που έχετε βιώσει παρόμοια γεγονότα, σε καμία περίπτωση, σε καμία των περιπτώσεων δεν φταίει το παιδί που έχει δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση. Σε καμία των περιπτώσεων δεν φταίει το παιδί που έχει κακοποιηθεί. Τα παιδιά είναι πάντοτε αθώα και οι γονείς οφείλουν να προστατεύουν τα παιδιά τους, οφείλουν να μιλάνε στα παιδιά τους, οφείλουν να διαχειρίζονται σε πραγματικό χρόνο αυτά που συμβαίνουν στα παιδιά τους, να μην ακυρώνουν τις εμπειρίες τους, να μην αποσοβούν τις εμπειρίες τους και τα τραύματα τους και να είναι αυθεντικοί στη ζωή των παιδιών τους. Διαφορετικά δεν έχουν θέση.
Και αν ως ενήλικες έχουμε αντιληφθεί ότι έχουμε δεχθεί βαρύ ψυχικό τραυματισμό και οι γονείς μας δεν αναγνωρίζουν το τραύμα μας, δεν αναγνωρίζουν το ρόλο που έπαιξα στο τραύμα μας, δεν έχουν θέση στη ζωή μας. Λυπάμαι που είμαι τόσο απόλυτη, αλλά με ενδιαφέρει οι άνθρωποι που παρακολουθούν τα βίντεο, οι άνθρωποι που παίρνουν αυτά τα πράγματα στη θεραπεία τους, να έχουν ένα ξεκάθαρο δρόμο για το ότι δεν μπορείς να είσαι αγκαλιά με το τέρας και να είσαι καλά. Και να πηγαίνεις να κάνεις θεραπεία και να πηγαίνεις να ξαναγκαλιάζεις το τέρας και να είσαι σε ένα φαύλο κύκλο συνεχούς επανατραυματισμού. Σε αυτό το βίντεο από κάτω θα βάλω κάποιους συνδέσμους για παρόμοια ζητήματα. Στέλνω την αγάπη μου, Αντώνη μου. Προστάτευσε τον εαυτό σου, αγόρι μου. Σ' αγαπώ.